Ομάδα, καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη School for All. Ιστορία τρίτης για σήμερα, πέμπτο κεφάλαιο της δέκατης ενότητας και θα μιλήσουμε για τη θρησκεία και τη γραφή των Μυκηναίων. Οι ερωτήσεις για το σημερινό μας μάθημα θα είναι τέσσερις και θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όλα πολύ εύκολα και πολύ απλά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ερώτηση νούμερο 1. Ποιους θεούς λάτρευαν οι Μυκηναίοι? Οι Μυκηναίοι λάτρευαν και τη Μεγάλη Θεά, που ήταν η θεά της βλάστησης, της φύσης και των ζώων, αλλά και πολλούς από τους θεούς του Ολύμπου, όπως τον Δία, την Ήρα, την Αθηνά και τον Ποσειδώνα. Για τους θεούς αυτούς είχαμε μιλήσει πολύ αναλυτικά στα πρώτα μας μαθήματα όταν κάναμε μυθολογία. Ερώτηση νούμερο 2. Πού λάτρευαν τους θεούς τους? Τους θεούς τους οι Μυκηναίοι δεν τους λάτρευαν σε μεγάλους ναούς, αλλά σε μικρά ιερά και ιερά άλση. Πολλές φορές τους πρόσφεραν φρούτα, καρπούς, γάλα και μέλι, ενώ κάποιες φορές έκαναν μέχρι και θυσίες ζώων. Τρίτη ερώτηση για το σημερινό μας μάθημα, πού έθαβαν τους βασιλιάδες τους? Οι Μυκηναίοι έφτιαχναν θολωτούς τάφους στις πλαγιές λόφων, όπου και έθαβαν τους βασιλιάδες τους. Συχνά σκέπαζαν τα πρόσωπά τους με χρυσές προσωπίδες και επειδή πίστευαν ότι νεκροί ζουν και μετά τον θάνατο, έθαβαν μαζί τους και πολλά αντικείμενα που θεωρούσαν ότι θα τα έχουν μαζί. Τα αντικείμενα αυτά ήταν τα κτερίσματα για τα οποία είχαμε μιλήσει και σε προηγούμενα μαθήματα. Η πιο γνωστή θολωτή τάφη τώρα είναι αυτή της Ακρόπολης των Μυκηνών. Τέταρτη και τελευταία ερώτηση για το σημερινό μας μάθημα, ποια ήταν η γλώσσα και η γραφή των Μυκηναίων? Η γλώσσα τους ήταν τα ελληνικά και η γραφή τους ήταν ένα νέο είδος το οποίο ήταν επηρεασμένο από τη γραμμική Α των Μινωητών. Η γραφή αυτή ονομάστηκε γραμμική Β και οι επιστήμονες έχουν καταφέρει να τη διαβάσουν. Έτσι έχουμε μάθει και πολλά πράγματα για τον πολιτισμό τους. Τη γραμμική Β οι Μυκηναίοι την έγραφαν με ξυλαράκι πάνω σε μαλακό πυλό και θεωρείται η πρώτη ελληνική γραφή. Ομάδα, αυτό ήταν το μαθηματάκι μας για σήμερα. Τέσσερις ερωτησούλες και ελπίζω να τα κάναμε όλα πολύ εύκολα και πολύ απλά, να σας βοήθησαν, να σας άρεσαν. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μια φορά. Θυμηθείτε ότι μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, να μαθαίνετε πρώτοι ό,τι νέο ανεβάζουμε και να μας δίνετε και δύναμη να συνεχίζουμε. Μέχρι το επόμενο School for All, να είστε όλοι καλά. Αντίος!